Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, σήμερα εδώ στη Ζάκυνθο, όπως και σε όλη άλλωστε την Ελλάδα, ερχόμαστε να συζητήσουμε με φορείς του εργατικού, του λαϊκού κινήματος για τα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι, οι άνεργοι, οι αυτοαπασχολούμενοι επαγγελματίες, οι αγρότες, οι νέοι και οι νέες, οι λαϊκές οικογένειες συνολικά. Συζητάμε δηλαδή για το τι πρέπει να γίνει και πώς θα μπορέσουμε τελικά αυτό να το πετύχουμε. Γιατί και εδώ στη Ζάκυνθο, οι περίπου, για παράδειγμα, 20.000 εργαζόμενοι στον τουρισμό, επισιτισμό και οι οικογένειές τους, ιδιαίτερα νέοι άνθρωποι, νέοι και νέες, αλλά και οι βιοπαλαιστές, οι αυτοαπασχολούμενοι, επαγγελματίες, έμποροι, αυτοί που εργάζονται και έχουν κάποιες οικογενειακές επιχειρήσεις στον τουρισμό, οι φτωχοί αγρότες επίσης που παλεύουν όσο μπορούν περισσότερο, έχουν πληρώσει πάρα πολλά και δεν μπορούν να πληρώσουν άλλο. Πρέπει να πούμε δηλαδή ένα φτάνει πια ως εδώ. Η οργάνωση της πάλης μπροστά στα δύσκολα ξεκίνησε ήδη. Τα δύσκολα έρχονται, είναι μονόδρομος η πάλη του ελληνικού λαού και η πάλη του λαού της Ζακύνθου για να αντιμετωπίσουμε αυτή την κατάσταση. Γιατί δυστυχώς τα δύσκολα είναι μπροστά. Έχουμε μπροστά μας μια νέα οικονομική καπιταλιστική κρίση, την οποία κανείς πλέον δεν αμφισβητεί, αφού ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη, έχει εκδηλωθεί. Η πανδημία του κορονοϊού, με τους περιορισμούς που επιβλήθηκαν και στην παραγωγή και στις μεταφορές και στο εμπόριο, φυσικά δεν ήταν η αιτία, αλλά όμως αποτέλεσε τη θριαλίδα για να επιταχυνθεί και να έρθει πιο γρήγορα η νέα οικονομική κρίση. Η προσπάθεια βέβαια των κυβερνήσεων να συγκαλύψουν τις πραγματικές αιτίες της κρίσης για να βγάλουν λάδι άλλωστε και το σύστημα που υπηρετούν δεν είναι και καινούργια. Θυμόσαστε παλιά μιλούσαν για πετρελαϊκή κρίση. Το 2008 όταν ξεκίνησε η μεγάλη κρίση μιλούσαν ότι είναι μόνο κρίση χρέους, επειδή έχουμε χρέους. Για να μην φτάσει τελικά ο λαός μας όμως να δει τα αδιέξοδα του ίδιου του καπιταλιστικού συστήματος, μιας οικονομίας που από μόνο του δεν έχει τίποτα άλλο να προσφέρει πλέον παρά μόνο κρίσεις, ανεργία και πολέμους μέσα σε όλα αυτά. Μπορεί πριν 6 μήνες για παράδειγμα να εκτιμούσαμε ότι η χώρα μας έχει περάσει σε μια φάση έστω μικρής, ασταθούς, αλλά πάντως ανάκαμψης, μιας ανάπτυξης που θα ερχόταν. Όμως το ΚΚΕ θα θυμόσαστε, από τότε μιλούσαμε και βλέπαμε σημάδια ύφεσης και κρίσης σε ισχυρές οικονομίες και στην Ευρωζώνη, αλλά και σε άλλες οικονομίες διεθνώς, όπως στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, για παράδειγμα, τη μείωση των ρυθμών ανάπτυξης επίσης στην Κίνα, παρότι δεν είχε κρίση, αλλά είχε μείωση των ρυθμών ανάπτυξης. Παρά λοιπόν τους πανηγυρισμούς της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας για την επιστροφή στην ανάπτυξη, εμείς προειδοποιούσαμε ότι η ελληνική οικονομία δεν μπορεί να μείνει ανεπηρέαστη από αυτή την κατάσταση. Ίσα-ίσα μάλιστα, επειδή η διασύνδεση με αυτές τις άλλες ισχυρές οικονομίες της Αμερικής, της Ευρωζώνης, της Ευρώπης κλπ. Ήταν ο τουρισμός, ήταν οι μεταφορές όπως η ναυτιλία κλπ. Θα ήταν ακόμα πιο δύσκολη κατάσταση και θα υπηρεζόταν άμεσα και ίσως πιο βαθιά, ακόμα και από την προηγούμενη κρίση. Είναι αυτό που πολλές φορές θα μας έχετε ακούσει να λέμε, ότι η ελληνική οικονομία στηρίζεται δυστυχώς σε πύληνα πόδια. Στηρίζεται μόνο στον τουρισμό, μόνο στις μεταφορές και φυσικά τώρα όλο και περισσότεροι οι υπόλοιποι είναι αναγκασμένοι να παραδεχτούν για αυτή την κατάσταση και να παραδεχτούν ότι η κρίση αυτή θα είναι σοβαρή, πιο σοβαρή από ό,τι περιμένανε και άρα σε αυτή την κατεύθυνση
πρέπει να σκεφτούμε όλοι μας για το τι θα κάνουμε. Το μόνο που μπορούν να εγγυηθούν τα υπόλοιπα πολιτικά κόμματα και όσοι κυβέρνησαν αυτόν τον τόπο είναι ποιος θα πληρώσει αυτή την κρίση. Ήδη όμως βλέπουμε ότι στέλνουν το λογαριασμό πάλι μόνο στους εργαζόμενους, στις εργατικές λαϊκές οικογένειες, στους επαγγελματίες, στους αγρότες, σε όλους δηλαδή αυτούς που υπόφεραν και πλήρωσαν την προηγούμενη δεκαετή οικονομική κρίση. Και βέβαια βλέπουμε ότι ξεκίνησαν με τις πράξεις νομοθετικού περιεχομένου, περάσαν μέσα σε ένα χρόνο, επειδή χτες ήταν και τα γενέθλια, να τα πει ο Θεός δηλαδή, της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, που συμπλήρωσε ένα χρόνο στην κυβερνητική εξουσία. Και βεβαίως όλο αυτό το διάστημα βλέπουμε αλλεπάλληλους νόμους να περνάει, πράξεις νομοθετικού περιεχομένου, αντεργατικά, αντιλαϊκά εργαλεία που στόχο έχουν να παραπέρα να χτυπήσουν και το λαϊκό εισόδημα, αλλά και να περιορίσουν τους αγώνες, τις διεκδικήσεις και τη δυσαρέσκεια που θα συνοδεύσει όλα αυτά των εργαζομένων. Και άρα από εδώ, από τη Ζάκυνθο, θέλουμε απόψε, επειδή άρχισε και η συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής σήμερα, η οποία ολοκληρώνεται αύριο, να πούμε ξανά και μια προειδοποίηση προς την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας να μην τολμήσει να ψηφίσει αυτό το νομοσχέδιο, να το αποσύρει αμέσως. Βέβαια, ακόμα και αν δεν το κάνει, δεν το περιμένουμε άλλωστε, ξέρουμε τι θα γίνει, όπως σας βλέπουμε και μας βλέπετε. Όμως ο λαός μας στην πράξη θα ακυρώσει τέτοιους νόμους. Να είναι σίγουρο ότι ξανά τέτοιοι νόμοι περιοριστικοί των λαϊκών ελευθεριών, των διαδηλώσεων, των κινητοποιήσεων και των διεκδικήσεων θα μείνουν στα χαρτιά, στα αζήτητα. Οι εξελίξεις στον τουρισμό απογυμνώνουν και πλήρως το αφήγημα για την εξωστρέφεια της ελληνικής οικονομίας. Ο τουρισμός, ξαναλέμε, ως ατμομηχανή της ελληνικής οικονομίας, όχι απλά δεν έχει θετικό πρόσημο, αλλά οδηγεί και την εγχώρια καπιταλιστική οικονομία σε βαθύτερη κρίση. Αυτό είναι ένα βασικό συμπέρασμα στο οποίο πρέπει να μείνουμε και να επιμείνουμε. Υπονόμευσαν όλες οι μέχρι σήμερα κυβερνήσεις τις υπαρκτές παραγωγικές δυνατότητες που έχει αυτός εδώ ο τόπος. Και αυτές οι παραγωγικές δυνατότητες έχουν να κάνουν και με την αγροτική οικονομία, την αγροτική παραγωγή, έχουν να κάνουν και με την αξιοποίηση του ορυκτού πλούτου και της βιομηχανίας και με μια σειρά άλλους τομείς της οικονομίας. Οι εργαζόμενοι, ιδιαίτερα στον τουρισμό, γνωρίζουν ότι το τουριστικό αυτό θαύμα και η μεγάλη ρυθμή ανάπτυξης του κλάδου δεν ωφέλησαν τους εργαζόμενους. Γνωρίζουν πολύ καλά ότι πλήρωσαν πανάκριβα τους υψηλούς ρυθμούς αυτούς ανάπτυξης του τουρισμού στη χώρα μας όλα τα προηγούμενα χρόνια. Η ευελιξία, ας πούμε, στην αγορά εργασίας με τις 14 μορφές ελαστικής απασχόλησης, η εντατικοποίηση της δουλειάς, η πολύ χαμηλή μισθή, η μία συλλογική σύμβαση του κλάδου που κάλυπτε μόνο το 10% των εργαζομένων αυτού του κλάδου, ήταν οι αναγκαίες προϋποθέσεις, βλέπετε, για αυτό το μεγάλο, όπως το λέγαν, τουριστικό θαύμα. Την ίδια στιγμή, βέβαια, οι διακοπές, η αναψυχή εξακολουθούσαν να αποτελούν απλησίαστα όνειρα για πολλούς εργαζόμενους, για την πλειοψηφία των λαϊκών οικογενειών και οπωσδήποτε ανάμεσα σε αυτούς και της ίδιας νεολαίας. Τα στοιχεία και από εδώ, από τη Ζάκυνθο, μιλούν από μόνα τους. Όλα τα τελευταία χρόνια οι τουριστικοί όμιλοι θησάβρισαν από τον τουρισμό. Τη διετία μόνο 2016-2018 στη Ζάκυνθο κατασκευάστηκαν 13 πεντάστερα ξενοδοχεία, 24 τετράστερα και 4.000 κλίνες επιπλέον. Ο τουρισμός έχει γίνει μονοκαλλιέργεια και στη Ζάκυνθο. Όλη η οικονομική δραστηριότητα περιστρέφεται γύρω από αυτόν, το ξέρετε πολύ καλύτερα εσείς από μένα. Την ίδια στιγμή, βέβαια, οι τουριστικοί όμιλοι είχαν τεράστια κέρδη. Το εισόδημα
των εργαζομένων την ίδια στιγμή στον τουρισμό και στον επισιτισμό καταλυστεύτηκε από τα διάφορα πακέτα πληρωμών που καταστρατηγούν την κλαδική σύμβαση εργασίας. Με τα μέτρα της κυβέρνησης, οι εργαζόμενοι πρέπει να ζήσουν, στον τουρισμό μιλάμε πάντα, με 1.500 ευρώ για 18 μήνες παρακαλώ, ενώ οι τουριστικοί μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι, τους οποίους σήμερα τους ενισχύει και με άλλα μέτρα, είχαν έσοδα 22 δισεκατομμύρια ευρώ το 2019 και συνολικά 120 δισεκατομμύρια σε διάστημα μόλις 6 χρόνων, από τον ίδιο τον κόπο δηλαδή και από τη μεγάλη την υπερεκμετάλλευση των εργαζομένων στον κλάδο. Πραγματικά έχουν δίκιο οι εργαζόμενοι όταν λένε πως οι μεγαλοξενοδόχοι, οι μεγάλοι επιχειρηματίες στον τουρισμό έχουν λεφτά για να ζήσουν 10 ζωές, ενώ οι εργαζόμενοι δεν έχουν λεφτά να ζήσουν ούτε ένα μήνα. Οι εργαζόμενοι στις περισσότερες αυτών των περιπτώσεων εργάστηκαν κάτω από πολύ αντίξωες συνθήκες, είτε στις κουζίνες, είτε ως καμαριέρες, οι εργαζόμενες, με ανύπαρκτα μέτρα ασφαλείας και υγιεινής και με πολλά βεβαίως ατυχήματα σε αυτόν τον κλάδο. Τα ωράρια, αλλά και τα ρεπό, καταπατήθηκαν κυριολεκτικά, με αποτέλεσμα πολλοί εργαζόμενοι να εργάζονται ολόκληρο καλοκαίρι χωρίς ρεπό, με πάνω από 10 ώρες εργασίας τη μέρα. Ενώ οι εργοδότες έβαζαν επί το πλείστον 4 ώρα ένσημα σε 8 ώρη ή 10 ώρη εργασία. Η μαθητεία, αυτή η περίφημη μαθητεία επίσης, έσπαγε κόκαλα. Ήταν μια φάμπρικα με μαθητευόμενους πολύ φθηνούς εργάτες. Η δίθεν εκμάθηση ουσιαστικά ήταν σκληρή, κακοπληρωμένη δουλειά με τους χειρότερους όρους εργασίας για τα παιδιά. Παράλληλα, η μεγαλοεργοδοσία απαιτούσε την επιστροφή του δώρου των Χριστουγέννων και μέρος των χρημάτων του μισθού και της αποζημίωσης απόλυσης που συνήθως επιστρέφονταν χέρι με χέρι μετά την καταβολή τους στο λογαριασμό. Αυτή λοιπόν η υπερεκμετάλλευση, η καταλύστευση θα λέγαμε καλύτερα των εργαζομένων στον τουρισμό έδωσε και τα απανωτά αυτά ρεκόρ κερδών σε λίγους μεγάλους τουριστικούς επιχειρηματικούς ομίλους. Εδώ όμως στη Ζάκυνθο η λεγόμενη τουριστική ανάπτυξη περνάει μέσα από την πώληση και 15.000 στρεμμάτων γης στα ορεινά του νησιού στον όμιλο του Εμμύρη του Κατάρ, για την οποία όλοι έβαλαν πλάτη δυστυχώς, και η σημερινή κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και η προηγούμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και τα στηρίγματά τους στην τοπική αυτοδιοίκηση. Ένας πανέμορφος τόπος που πραγματικά θα μπορούσε να αναπτυχθεί προς όφελος του λαού του νησιού και τις ομορφιές αυτές να τις απολαμβάνουν οι εργαζόμενοι επισκέπτες, τώρα παραδίδεται στους κάθε λογής ντόπιους και ξένους επενδυτές που θέλουν να βάλουν στο χέρι όλη την ορεινή και την νότια Ζάκυνθο μόνο και μόνο για να αυγαταίνουν τα κέρδη τους. Το περιβόητο άνοιγμα του τουρισμού γίνεται βέβαια με τους όρους που επιβάλλουν οι μεγαλοξενοδόχοι, οι μεταφορικές εταιρείες, οι tour operators, γι' αυτό και προκαλεί μεγάλη ανησυχία στους κατοίκους των τουριστικών περιοχών και στους εργαζόμενους στον τουρισμό-επισιτισμό, αλλά και στους ίδιους τους επισκέπτες που έρχονται για να περάσουν λίγες μέρες διακοπών ή για να έρθουν στα πάτρια εδάφη τους. Μάταια η κυβέρνηση επιχειρεί να καθησυχάσει τους νησιώτες και τους εργαζόμενους και να δημιουργήσει μια πραγματικά απατηλή, εντελώς απατηλή εικόνα ότι τα νησιά είναι μάλιστα και προστατευμένα από την πανδημία του κορονοϊού. Οι τουρίστες που επισκέπτονται τα νησιά ουσιαστικά δεν υπόκεινται σε κανένα ουσιαστικό προληπτικό ιατρικό έλεγχο, ενώ στα αεροπλάνα και στα πλοία δεν εφαρμόζονται ακόμα συστηματικά και καθολικά τα αναγκαία μέτρα. Πώς λοιπόν να νιώθουν ασφαλείς οι εργαζόμενοι και οι νησιώτες? Η κυβέρνηση, λέμε εμείς, πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες της.
Ο κίνδυνος να εμφανιστούν νέα κρούσματα επιδημίας στα νησιά είναι πολύ μεγάλος και τα μέτρα πρόληψης και έγκαιρης αντιμετώπισης παραμένουν από ανεπαρκή έως ανύπαρκτα. Και εδώ είναι που δίνουμε εμείς βάρος. Δεν αξιοποιήθηκε δηλαδή όλη αυτή η κατάσταση για να ενισχυθούν τα νοσοκομεία, ενώ αντίθετα εξακολουθούν να υπάρχουν τεράστιες ελλείψεις, όπως το νοσοκομείο της Ζακύνθου, σε κέντρα υγείας και σε ιατρεία. Είναι πραγματικά τραγικές οι συνθήκες, με αποτέλεσμα αυτές οι δομές, έστω που υπάρχουν, να αδυνατούν να καλύψουν στοιχειώδεις ανάγκες των νησιωτών και το χειμώνα, γιατί μετά από λίγους μήνες έρχεται το φθινόπωρο χειμώνας, πολύ δε περισσότερο και τις αυξημένες τώρα ανάγκες που υποτίθεται θα έχει μια τουριστική περίοδος και μάλιστα σε συνθήκες πανδημίας. Όταν μάλιστα δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη για τη στελέχωση και τον εξοπλισμό των νοσοκομείων, των κέντρων υγείας και των ιατρείων. Το ΚΚΕ εδώ και καιρό έχει καταθέσει αναλυτικά προτάσεις για την επίγουσα λήψη ουσιαστικών μέτρων στα νησιά και στις άλλες τουριστικές ζώνες, μέτρα που αφορούν τόσο τη στελέχωση και τον εξοπλισμό όλων των δημόσιων δομών υγείας, όσο και τον προληπτικό έλεγχο σε επισκέπτες, σε εργαζόμενους, αλλά και μόνιμους κατοίκους. Με τις θέσεις και τη δράση μας, στεκόμαστε με ευθύνη δίπλα στους κατοίκους, στους μισθωτούς εργαζόμενους, στους αυτοαπασχολούμενους επαγγελματίες των νησιών. Γι' αυτό βρισκόμαστε σταθερά και απέναντι στην πολιτική αυτή που υπηρετούν τόσο η σημερινή κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, όσο και άλλα κόμματα όπως ο ΣΥΡΙΖΑ, και βεβαίως εξυπηρετώντας έτσι με την πολιτική τους αυτή και με τις επιλογές τους, μόνο τους μεγάλους επιχειρηματίες και φυσικά τις επιλογές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το ΚΚΕ μέσα και έξω από τη Βουλή θα συνεχίσει να μάχεται, να στηρίζει τις διεκδικήσεις του λαού μας, ιδιαίτερα τις διεκδικήσεις του λαού των νησιών για την εξασφάλιση της υγείας, των δικαιωμάτων και των εισοδημάτων τους. Το νέο πακέτο στήριξης σε τουριστικούς ομίλους με διάφορες φοροαπαλλαγές, επιστρεπτέα προκαταβολή φόρων, επιδότηση μισθών, εισφοροαπαλλαγές και άλλα πολλά ακόμη, αποτελεί, θεωρούμε, μεγάλη πρόκληση για τους ίδιους τους εργαζόμενους του κλάδου. Όμως η επίθεση της κυβέρνησης και των διαφόρων επιχειρηματικών ομίλων δεν σταματάει εκεί, αφού ο κάθε μεγαλοεργοδότης στα ξενοδοχεία, στην εστίαση, στις μεταφορές, σε καράβια, σε αεροδρόμια και στα κτέλ κλπ. Μπορεί πλέον να αποσχολεί τους εργαζόμενους όσο, όποτε και όπως θέλει, χωρίς κανέναν περιορισμό και με τη συμμετοχή του κράτους στους μισθούς ή τις ασφαλιστικές εισφορές που θα δίνονται στην εργοδοσία. Η απέτηση σήμερα δεν μπορεί να είναι άλλη από το να μην μείνει κανένας από τους περίπου 20.000 εργαζόμενους στον τουρισμό εδώ στη Ζάκυνθο χωρίς εισόδημα. Να μπει σε κάθε σπίτι εργαζόμενου που έμεινε χωρίς δουλειά ο μισθός που θα καλύψει βασικές ανάγκες επιβίωσης της οικογένειάς του και όχι βέβαια τα ψίχουλα των 9 ευρώ τη μέρα μέσω των απαράδεκτων αυτών επιδομάτων. Ό,τι κατάκτηση μέχρι σήμερα έχει αποσπαστεί, όπως είναι η επαναπρόσληψη των εποχικών εργαζομένων και η ένταξη στο καθεστώς αναστολής, είναι αποτέλεσμα του ίδιου του αγώνα των εργαζομένων και πανελλαδικά, και γι' αυτό λέμε ότι πρέπει να συνεχιστεί η διεκδίκηση, να συνεχιστεί ο αγώνας. Σήμερα εμείς θεωρούμε ότι πρέπει να οργανωθεί η πάλι και από αυτή την άποψη παρουσιάζουμε τις θέσεις μας για τους εργαζόμενους στον τουρισμό, για να καταργηθούν οι ελαστικές μορφές εργασίας, να ενταχθούν στο μηχανισμό στήριξης όλοι όσοι εργάζονταν τη σχέση εργασίας και το επάγγελμα σε επιχειρήσεις 12μηνης και εποχικής λειτουργίας, να ενταχθούν όλοι οι εργαζόμενοι σε εποχικές επιχειρήσεις ακυρώνοντας όσες απολύσεις έχουν γίνει και να απαγορευτούν άλλες
για το επόμενο διάστημα, να διασφαλιστεί το εισόδημα όλων των εργαζομένων με βάση τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας καταργώντας την εκπεριτροπή σε εργασία, να δοθεί επίδομα ανεργίας σε όλους τους εποχικά εργαζόμενους για το 2020-2021 χωρίς προϋποθέσεις μέχρι να αρχίσουν να δουλεύουν ξανά, για όλο το διάστημα των μέτρων να μην χρεώνονται οι καταναλώσεις σε ΔΕΗ, σε νερό, τηλέφωνο, να απαλλάσσονται από οφειλές στην εφορία ή στις τράπεζες, να απαγορευτούν εντελώς οι πληστηριασμοί, να διασφαλιστεί ότι θα τηρηθούν όλα τα μέτρα ασφάλειας και υγιεινής με έλεγχο από τα συνδικάτα, από τα σωματεία, αλλά και από άλλους ελεγκτικούς μηχανισμούς, για να μην χαθούν ζωές εργαζομένων είτε στον τουρισμό είτε σε άλλους κλάδους τομείς δουλειάς. Επίσης, θέλουμε να σας πούμε καθαρά και εξάστερα ότι συμμεριζόμαστε όλες τις ανησυχίες και τους προβληματισμούς για την κατάσταση των αυτοαπασχολουμένων, των μικρών οικογενειακών ή άλλων επιχειρήσεων στον τουρισμό και παλεύουμε στο πλάι τους. Βιώνουν μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση λόγω της προηγούμενης οικονομικής κρίσης και όχι βέβαια μόνο οι εργαζόμενοι αυτοαπασχολούμενοι επαγγελματίες στον τουρισμό αλλά και σε άλλους τομείς της οικονομίας και εξαιτίας το προηγούμενο διάστημα των περιοριστικών μέτρων του κορονοϊού αλλά και της νέας τώρα οικονομικής κρίσης. Η προστασία των αυτοαπασχολουμένων επαγγελματιών, των οικογενειακών, των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στον τουριστικό κλάδο είναι ένα βασικό ζήτημα. Και προστασία σημαίνει και φορά απαλλαγές και απαλλαγή από χρέη και μια σειρά ζητήματα για να μην πληρώνουν όλα αυτά που συσσωρεύονται συνεχώς, όπως είναι οι λογαριασμοί από το ρεύμα, να διατηρήσουν επίσης αυτά τα καταλήμματα που είχαν, την εστίαση. Η κυβέρνηση, για παράδειγμα, όπως αντίστοιχα ισχύει αυτό όχι μόνο για την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και για τις προτάσεις και αυτά που λένε άλλα κόμματα, όπως ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΚΙΝΑΛ κλπ., μιλούν για οριζόντια μέτρα στήριξης, λένε, του επιχειρηματικού κόσμου, ώστε να ανακουφιστούν τέλος πάντων αυτοί. Ωστόσο, τα παχυλά προγράμματα χρηματοδότησης, οι εγγυήσεις, οι φοραπαλλαγές και οι διάφορες άλλες διευκολύνσεις έχουν αποδέχτει τελικά με αυτές τις προτάσεις που καταθέτουν αυτά τα κόμματα κυρία μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους ή και ορισμένες, μπορεί να πει κανείς μεσαίες προς μεγάλες, αλλά πάντως πιο δυναμικές, μεγαλύτερες μεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε συγκεκριμένους χώρους και κλάδους. Ελάχιστοι είναι οι αυτοαπασχολούμενοι που θα μπορούσαν να τα αξιοποιήσουν και όσοι τελικά τα καταφέρουν να αξιοποιήσουν αυτά τα προγράμματα, περνώντας το face control των τραπεζών και των διαφόρων προβλεπόμενων προϋποθέσεων, θυμίζουμε πως οι κυβερνητικές αποφάσεις απέκλεισαν τους αυτοαπασχολούμενους χωρίς προσωπικό, δηλαδή αυτοί που δουλεύουν μόνοι τους ή έχουν την οικογένειά τους, τη γυναίκα τους, κανένα παιδί, από την πρώτη φάση του προγράμματος επιστρεπτέας προκαταβολής. Όλοι αυτοί λοιπόν ελάχιστο αντίκρισμα θα έχουν μπροστά στα διέξοδα που έχουν να αντιμετωπίσουν με αυτά που προτείνουν οι άλλοι. Ήταν στρατηγική επιλογή του κεφαλαίου στη χώρα μας, επιλογή που υλοποίησαν όλες οι κυβερνήσεις του, το πρόκριμα αυτό που σας έλεγα πριν του τουρισμού ως ατμομηχανή της οικονομίας σε αυτό το περιβόητο τρένο της ανάπτυξης. Συγκριτικό πλεονέκτημα έλεγαν όλοι και όχημα για να ξεπεραστεί η κρίση τάχα και να έρθει η ανάπτυξη για όλους. Χιλιάδες όμως αυτοαπασχολούμενοι προσανατολίστηκαν εκεί ή από τα πράγματα σχετίστηκαν με την οικονομική δραστηριότητα που αναπτύχθηκε σε αυτόν τον κλάδο. Σήμερα το πλεονέκτημα αυτό αποδεικνύεται δίκοπο μαχαίρι για μικρές επιχειρήσεις, οικογενειακές επιχειρήσεις, όπως ακριβώς προειδοποιούσαμε, αν θυμάστε, ως ΚΚΕ. Το μερίδιο
που αναλογούσε στις μικρές οικογενειακές επιχειρήσεις δίπλα στα υπερκέρδη των μεγάλων ομίλων και αυτό με ατέλειωτες ώρες εργασίας πραγματικά, έγινε σήμερα φύλο και φτερό μπροστά στο χαμένο τρένο του 2020. Και φυσικά όσα μέτρα κι αν παρθούν, τίποτα δεν μπορεί να αναχαιτήσει την δεδομένη υπεροπλία, την κυριαρχία των μεγαλύτερων καπιταλιστικών μονάδων που εδράζεται κυρίως ακριβώς στην δυνατότητα οργάνωσης που έχουν της παραγωγής και της εργασίας σε άλλο επίπεδο, αλλά και στη δυνατότητα της ενσωμάτωσης των νέων τεχνολογιών, πράγμα που δεν μπορεί εύκολα να κάνει ο μικρομεσαίος. Γνωρίζουμε πως το νησί σας, το κύριο κομμάτι των αυτοαπασχολουμένων, στηρίζεται στον τουρισμό, με την πλειοψηφία να δουλεύει αποκλειστικά εποχιακά, όπως παραδείγματος χάρη με δωμάτια, είτε με κάποια εστιατόρια, με καταστήματα, σουβενίρ ή άλλα κλπ. Και έμεσα από αυτούς που εξυπηρετούν τις τουριστικές επιχειρήσεις, όπως είναι και οι οικοδόμοι στον κλάδο των κατασκευών, τα συνεργεία καθαρισμού ή τα συνεργεία αυτοκινήτων κλπ. Αυτή η τουριστική, η καπιταλιστική ανάπτυξη στο νησί οδήγησε στη δημιουργία πολλών τέτοιων μικρών επιχειρήσεων. Επίσης υπάρχει μεγάλος αναβρασμός, ειδικά σε αυτούς που νοικιάζουν κτίρια που έχουν μείνει κλειστά και αναγκαστικά θα πρέπει να πληρωθεί το μεγαλύτερο μέρος του ενοικίου, αν όχι όλο. Μεγάλη είναι η απογοήτευση από την κυβέρνηση που έχει πάρει ελάχιστα μέτρα βοήθειας για να πληρωθούν τα ενοίκια. Είναι διάχυτη η αγωνία για την κατάσταση και την μη δυνατότητα πληρωμής των ενοικίων. Όσο για τους ιδιοκτήτες των μικρών καταλυμάτων, τα μικρά συγκροτήματα έχουν υποβαθμιστεί και έχουν χτυπηθεί εδώ και χρόνια από τους ονομαζόμενους tour operators με χαμηλές τιμές και μη πληρότητα, και μετά τη χρεοκοπία μάλιστα της Thomas Cook έχουν μείνει απλήρωτοι και χωρίς tour operator που ελέγχουν τη ροή των τουριστών για τη φετινή τουλάχιστον χρονιά. Αντίστοιχη είναι η κατάσταση που βιώνουν οι αγρότες και σε αυτό εδώ το νησί, σε ένα νησί πραγματικά τώρα εδώ που μιλάμε για τη Ζάκυνθο, όπου η αγροτική παραγωγή με το λάδι ή με τη σταφίδα έχει πληγεί ανεπανόρθωτα από την πολιτική όλων των κυβερνήσεων και φυσικά και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που τώρα χρόνια έχουν βάλει στο στόχαστρο τη φτωχή, τη μικρομεσαία αγροτιά. Και όταν βέβαια μιλάμε για τη Ζάκυνθο, μιλάμε για ένα πολύπαθο νησί που κάθε χρόνο, όπως ξέρουμε όλοι, κατακαίγεται. Το χέρι όμως των εμπριστών το οπλίζει όχι μόνο η δασοκτόνα πολιτική, αλλά και η πολιτική που επιτρέπει εκεί που ήταν δάσος να ξεφυτρώνουν συνεχώς οικόπεδα και ξενοδοχεία. Είναι ώρα λοιπόν να σκεφτούμε τι πραγματικά φταίει και τι πραγματικά πρέπει να γίνει και πώς. Αυτό που τώρα χρειάζεται αυτή τη στιγμή, εμείς θεωρούμε ότι είναι η ορμητική είσοδος όλων στον αγώνα. Η ενίσχυση της συμμαχίας, της κοινωνικής ενότητας των εργατών, των αυτοαπασχολουμένων, των μικρών επαγγελματιών, των αγροτών, των μικρομεσαίων αγροτών απέναντι σε ένα κοινό αντίπαλο. Σε αυτό το μεγάλο κεφάλαιο, στην εξουσία αυτού του μεγάλου κεφαλαίου και στις κυβερνήσεις του μεγάλου κεφαλαίου. Υπάλληλοι για τα άμεσα ζωτικά προβλήματα όλων των λαϊκών οικογενειών μπορεί να γίνει αποτελεσματική όσο βάζει στο στόχαστρο όλους αυτούς τους μεγάλους ενόχους, όσο συγκεντρώνει δυνάμεις απέναντι στο ίδιο αυτό το σύστημα της βαρβαρότητας. Οι σύγχρονες κοινωνικές, λαϊκές ανάγκες σήμερα ασφικτιούν μέσα σε αυτό το σύστημα, το οποίο έχει όνομα, λέγεται καπιταλισμός. Είναι καπιταλισμός. Γιατί καλύτερη ζωή, αξιοπρέπεια σήμερα, σημαίνει πριν απ' όλα ένα πράγμα. Πάλι συνεχής αγώνας για να πάρει τελικά ο ίδιος ο λαός, η εργατική τάξη με τους συμμάχους της στην εξουσία.
με την εξουσία της εργατικής τάξης και των άλλων λαϊκών στρωμάτων, ο τουρισμός θα γίνει πραγματικό δικαίωμα, γέφυρα πραγματικής φιλίας, γνωριμίας, συνεργασίας όλων των λαών, των γειτονικών μας πρώτα απ' όλα, αλλά και άλλων λαών. Η αναψυχή και η ξεκούραση θα αποτελούν κατοχυρωμένο δικαίωμα της εργατικής τάξης των λαϊκών νοικοκυριών και όχι ένα ακριβοπληρωμένο εμπόρευμα όπως δυστυχώς συμβαίνει σήμερα. Θα απολαμβάνουν τις ομορφιές όλης της χώρας μας με σύγχρονες υποδομές που τώρα αδυνατούν σε ένα μεγάλο ποσοστό κυρίως για οικονομικούς λόγους. Οι εργαζόμενοι στον κλάδο θα έχουν συγκροτημένα δικαιώματα με βάση αυτή την πρόταση και δεν θα χτίζονται τουριστικά θαύματα δήθεν πάνω σε μισθούς πείνας και σε συνθήκες εργασιακής γαλέρας. Θα απολαμβάνουν οι ίδιοι εργαζόμενοι μέρες ξεκούρασης και αναψυχής. Τα δάση, οι παραλίες θα δίνουν ζωή και χαρά στο λαό μας. Ο σοσιαλισμός λοιπόν, λέμε εμείς, όσο κι αν μερικοί μας λένε ότι είμαστε ονειροπόλοι και ουτοπιστές, λέμε ότι είναι η μόνη και σήμερα επίκαιρη και ρεαλιστική λύση σε αυτή τη βαρβαρότητα. Είναι ώρα λοιπόν να σκεφτούμε τι πραγματικά πρέπει να γίνει και πώς. Αυτό που σας έλεγα πριν είναι αυτό που πρέπει όλοι να προβληματιστούμε, γιατί για το ΚΚΕ να είστε σίγουροι ότι θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας με τη δύναμη που έχουμε και μέσα στη Βουλή και έξω από αυτή, κυρίως τους αγώνες και στην Ευρωβουλή, για να προωθήσουμε τα αιτήματα και τα ζητήματα που και σήμερα εσείς εδώ θα καταθέσετε ως μαζικοί φορείς του νησιού. Θα πιέσουμε, θα διεκδικήσουμε τα Υπουργεία, στις κυβερνήσεις, όμως το ζήτημα είναι να πάμε τον αγώνα, τον μαζικό αγώνα όλων, όλου του ελληνικού λαού, όχι μόνο του ζακυνθινού λαού, μέχρι το τέρμα. Να δείξουμε τον πραγματικό ένοχο για να μπορέσουμε πραγματικά να ανασάνουμε και να φτιάξουμε μια νέα κοινωνική οργάνωση, μια νέα κοινωνία με άλλη οικονομία που στο επίκεντρο θα έχει τον εργαζόμενο άνθρωπο. Σας ευχαριστώ. Με αυτά τα λίγα λόγια ήθελα να σας καλωσορίσω σε αυτή τη σύσκεψη. Βέβαια, τις λεπτομέρειες και για άλλα ζητήματα θα έχουμε και το βράδυ, σε λίγο, να τα πούμε στην πλατεία της Ζακύνθου.